Πάμε στον Βασίλη Κόκαλη, τον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος της Αττικής, που έχουμε ήδη στον αέρα των παραπολιτικών, να μας δώσει και την εικόνα από την Αττική μετά από αυτή την ξαφνική καταιγίδα, όπου είδαμε να μετατρέπεται η Αθήνα και πάλι σε ένα μεγάλο ποτάμι με πολλές περιοχές να έχουν πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόκαλη. Πώς είναι η εικόνα και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα? Υπάρχουν κάποια προβλήματα και στη Καμοστέρνα, φυσικά είχαμε στο παραλιακό μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είχαμε κρυστολικό ρεύμα στη Βούλα σύνορα με Γλυφάδα. Έχει φέρει το ρεύμα από τις πρόσφατες πυρκαγιές, έχει κατεβάσει πάρα πολλά πάθημα, ειδικά γλαριά και λοιπά δέντρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κυρία της περιφέρειας. Είναι κάθε δόμη να το καθαρίσουν. Είχαμε εγκλωβισμούς τώρα για... Είχατε... Δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Γενικά είναι ότι αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα, δεν έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα που πάμε τώρα. Πρόβλημα πάντως είχαμε, βλέπω, στην Χαμοστέρνας, πολύ μεγάλο, έντονο, εκεί στην Πειραιώς, η Δραπετσόνα επίσης, τον Κορυδαλό, δηλαδή αυτές οι περιοχές και οι κάτοικοι έχουν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πλημμυρικό έντονο φαινόμενο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει και πρόβλημα σε κάποιες καταστροφές που υπήρξαν. Υπήρξε καθίζηση στη Χαμοστέρνα, στην Πειραιώς. Στη Χαμοστέρνα, όντως είχαμε πρόβλημα με το δόστρωμα, όπως και στην παραλιακή. Έχουμε σε ένα σημείο. Ήταν μεγάλη, ήταν έντονο το νερό που έπεσε από τη βροχή. Οπότε είχαμε κάποια θέματα και εκεί. Μάλιστα. Φαντάζομαι συνεχίζετε να παρακολουθείτε την κατάσταση και να ενημερωνόμαστε. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή από τον κόσμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες για αύριο. Μάλιστα, κύριε Γόλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Πάμε να δούμε.